Στις αρχές Φεβρουαρίου, λίγες μέρες μετά, άνοιξαν οι λογαριασμοί στην Κύπρο. Από την άνοιγμα των λογαριασμών στην Κύπρο επιβεβαιώθηκε ότι ήταν σωστά και τα νούμερα που είχαμε δώσει και οι τράπεζες που είχαμε δώσει, αλλά και οι αποδέκτες που ήταν αυτές οι τρεις εταιρείες, οι εταιρείες offshore, εταιρείες Drumilan. Από εκεί και πέρα, μετά Drumilan. Από 9 μήνες... Drumilan. Ήτανε τρεις κατά βάση. Ήτανε η Drumilan Ελλάς, ήτανε η Drumilan Offset με έδρα την Κύπρο, η Drumilan Ελλάς με έδρα την Αθήνα και ήτανε και η Drumilan International με έδρα της Παρθένους Νήσους, αλλά με έδρα για να πηγαίνει η αλληλογραφία τους στην διεύθυνση που υπήρχε η Drumilan Ελλάς. Μετά λοιπόν από 9 μήνες περί το τέλος του 2005 και παρά το γεγονός, θα τονίσω, ότι είχαν λήξει οι εργασίες της Επιτροπής, άνοιξαν λογαριασμοί στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Από το άνοιγμα των λογαριασμών στη Νέα Υόρκη επιβεβαιώθησαν πάλι τα νούμερα και οδηγηθήκαμε στους λογαριασμούς της Ελβετίας. Εκεί λοιπόν υπήρξε εμπλοκή. Διότι όπως γνωρίζετε, οι Ελβετοί δεν ανοίγουν εύκολα λογαριασμούς. Παρ' όλα αυτά, εμείς όμως, σε αγαστή συνεργασία με τη δικαιοσύνη και με τον εισαγγελέα ανακριτή, ο οποίος είχε επιληφθεί της υποθέσεως, που είχαμε συνεργασία, του στείλαμε ό,τι μας ζήτησε από την Εξεταστική Επιτροπή, εκείνος μας συνέδραμε ώστε να έχουμε τη δικαστική συνδρομή για το άνοιγμα των λογαριασμών. Στείλαμε έγγραφο το 2006, το Μάρτιο, για το άνοιγμα του λογαριασμού. Στείλαμε έγγραφο στο τέλος του 2006. Στείλαμε έγγραφο στο μέσο του 2007. Παίρναμε περίεργες απαντήσεις από τους Ελβετούς. Στην αρχή ότι μπλοκάρονται το άνοιγμα των λογαριασμών από τους διαδίκους. Φτάσαμε μέχρι το 2007 να έχουμε απάντηση από τους Ελβετούς ότι για λόγους δημοσίας τάξης της Ελβετίας δεν ανοίγουν λογαριασμοί. Τελικά άνοιξαν λογαριασμοί στο τέλος του 2008, συγκεκριμένα στις 28 Ιουλίου του 2008. Και τότε απεκαλύφθη η διαδρομή του χρήματος την οποία εμείς είχαμε υποδείξει. Απόδειξη ότι εμείς δεν θέλαμε ούτε να συγκαλύψουμε την υπόθεση, αλλά ότι την κυνηγήσαμε μέχρι τέλους, ήταν το αποτέλεσμα όλων αυτών των ανοιγμάτων των λογαριασμών. Και μην ξεχνάτε ότι ο εισαγγελέας... Κύριε Πρόεδρε, εγώ διαβάζω εδώ να δηλώνετε στην ελευθεροτυπία. Ναι, πριν από 10 χρόνια είχαμε τεκμηριώσει πλήρως την ανάμειξη για τα Τόρμι 1 και TPQ37 του Άκη Τσοχατζόπουλου στις μίζες της εταιρείας Drumilan, αλλά και του Γιάννου Παπαντονίου στο πάρτι των προμηθειών στις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά δυστυχώς εκεί σταματήσαμε. Γιατί σταματήσατε? Όχι, δεν σταματήσαμε. Μα εσείς το δηλώνετε στην ελευθεροτυπία. Ότι εμείς, μα εμείς συνεχίσαμε. Δεν είπα ότι σταματήσαμε. Αυτό πώς ήταν συνεχίσατε? Συμπέρασμα. Ας δεχθώ εγώ αυτό... όλη αυτή τη διαδρομή που λέτε μέχρι το 2008. Το 2011 που αρχίσαμε εμείς, η δική μου εφημερίδα, γιατί πριν προηγήθηκε Αριστεία Μπουγάτσου, πολλοί συνάδελφοι έγραψαν, έκαναν ρεπορτάζ. Στην οποία είχα δώσει αρκετές συνεντεύξεις. Τις έχω εδώ τις συνεντεύξεις μπροστά μου. Η αείμνηστη Αριστεία Μπουγάτσου. Λοιπόν, πώς δεν σταματήσατε? Βεβαίως σταματήσατε. Δεν έγινε τίποτε. Δεν σταματήσαμε. Επί μία δεκαετία δεν έγινε τίποτε. Κύριε Χατζηνικολά, επιμένω ότι ο εισαγγελέας ανακριτής για να τεκμηριώσει το κατηγορητήριο... Μα δεν είχατε καλέσει ούτε τον Κάντα, ενώ είχατε φτάσει στο όνομα του Κάντα. Όχι μόνο είχαμε φτάσει στο όνομα του Κάντα. Ναι, αλλά δεν τον καλέσατε καν. Φτάσαμε, μα δεν προλάβαμε. Τι να προλαβαίναμε να κάνουμε? Τι θα πει δεν προλάβαμε? Δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει το δεν προλάβαμε. Όχι, μην κοιτάτε εκ των υστέρων. Ο Κάντας κατεγράφει. Και γι' αυτό, λόγω της καταγραφής, μην ξεχνάτε ότι η Εξεταστική Επιτροπή εξετάζει ποινικές ή οποιασδήποτε άλλες ευθύνες. Και αφού κατεγράφει, γιατί έπρεπε να περάσουν 10 χρόνια? Μα τότε άνοιξαν λογαριασμοί. Το 8 άνοιξαν λογαριασμοί. Για να τεκμηριωθεί. Ναι, αλλά έχουμε 14 τώρα. Έχει περάσει μια πενταετία από το 8. Είχε παραδοθεί τότε το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είχε αναλάβει τότε. Διότι μην ξεχνάτε ότι είχε υπάρξει και παραγραφή του αδικήματος λόγω του νόμου ευθύνης υπουργών. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες εγκληματικές ενέργειες συνεστήθη το 2008 κατόπιν οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν ερμηνείας, κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ, κατόπιν ερμηνείας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το αδίκημα έγινε και συνεχές και επομένως δεν παραγράφεται.
Σε αυτά στηρίχθηκε ο εισαγγελέας και άσκησε όλες τις διώξεις. Επομένως μου λέτε όλες ότι είχε σταματήσει η έρευνα διότι θεωρούσαν όλοι ως παραγεγραμμένα τα αδικήματα. Αυτό μου λέτε. Όχι. Η έρευνα συνεχίστηκε από τις δικαστικές αρχές. Η Εξεταστική Επιτροπή, μην ξεχνάτε, θα το τονίσω για μια ακόμα φορά, ότι είχε τελειώσει τις εργασίες της 3,5 χρόνια πριν. Αυτό και που βγήκατε τώρα και είπατε στην ελευθεροτυπία, γιατί δεν το είπατε στο ενδιάμεσο ξανά. Δηλαδή, εγώ να το δεχθώ όλα αυτά που λέτε. Όταν τελείωσε η Εξεταστική Επιτροπή, γιατί δεν βγήκατε να δώσετε δύο συνεντεύξεις και να πείτε ότι εδώ εμείς από τα στοιχεία που συλλέξαμε προκύπτουν στοιχεία ποινικών ευθυνών για δύο υπουργούς. Εγώ δεν θυμάμαι καμία συνέντευξή σας ανάλογη με αυτή που δώσατε τώρα στην ελευθεροτυπία. Πολύ ωραία. Την ημέρα που συνεζητεί το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή έδωσα συνέντευξη εγώ και δήλωση 25 Δευτέρου του 2005, κρατήστε την ημερομηνία, που είπα ότι δεν κλείνει το θέμα. Παρά το γεγονός ότι είχε ολοκληρώσει η Εξεταστική Επιτροπή, το θέμα είναι ανοιχτό, διότι αναμένομαι το πόρισμα της δικαστικής συνδρομής από τη Ρωσία, που υπήρχε δίκη εν εξελίξει στη Ρωσία για το ελληνικό θέμα, για αυτή την προμήθεια οπλικών συστημάτων, και το άνοιγμα των λογαριασμών, 25 Δευτέρου. Και έκτοτε επανειλημμένως είχα αναφερθεί εγώ σε αυτό το θέμα. Μα επανειλημμένως, γιατί οι εφημερίδες γράφανε και οι δημοσιογράφοι έλεγαν και πάντοτε για συγκάλυψη και κουκούλωμα. Δεν υπήρξε συγκάλυψη, λοιπόν, λέτε. Δεν υπήρξε συγκάλυψη. Ασφαλώς και όχι. Δεν υπήρξε Εξεταστική Επιτροπή στην οποία ανέγνωσαν αριθμούς λογαριασμών ως αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Άλλο θέμα αυτό, δεν το είπαμε. Πώς είναι άλλο. Να ρωτήσετε το ίδιο θέμα. Με συγχωρείτε. Μα μου λέτε ότι δεν υπήρξε συγκάλυψη. Μα ρωτήστε εκείνους, μα τι μου λέτε τώρα. Αυτό σας λέω, ότι διάβαζαν τους αριθμούς των λογαριασμών στην επόμενη εξεταστική από αυτήν που ήσασταν εσείς, ως αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Όχι. Πώς όχι, κύριε Χατζή Νικολάου. Πώς όχι. Όχι, Χατζή, κύριε. Στο πόρισμά μας ακριβώς αναφέραμε εμείς τους αριθμούς των λογαριασμών και κάποιοι τότε είχαν πει ότι αυτοί είναι αριθμοί τηλεφώνου. Απεδείχθη όμως από το άνοιγμα των λογαριασμών ότι όχι μόνο δεν ήταν αριθμοί τηλεφώνου, αλλά ήταν ακριβείς λογαριασμοί βάσει των οποίων, θα επαναλάβω, στηρίχθηκε ο εισαγγελέας ανακριτής για να ασκήσει τις διώξεις. 10 χρόνια από μετά. Από τότε το είπαμε και το λέγαμε και συνεχώς. 10 χρόνια μετά. Εάν το ερώτημά σας είναι ότι γιατί τώρα το επαναφέρατε, μα το επανέφερα μονίμως. Το έλεγα μονίμως εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το έλεγα θυμάμαι ποτέ αυτό να το πράγμα. Δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι κάποια συνέντευξη. Το έχω πει. Λόγω εμπειρίας μπορώ να διευκρινίσω κάτι. Παρακαλώ να το διευκρινίσω. Κύριε Τραγάκη, η Επιτροπή τελείωσε τις εργασίες. Με το πόρισμά της διατύπωσε πιθανές ενδείξεις για ποινικά δικήματα. Τελείωσε. Έτσι δεν έγινε. Δεν γράψαμε ποινικές. Δεν γράψατε ποινικές. Ήταν πολύ προσεκτική. Με συγχωρείτε, κύριε Τσούκαλη, επειδή βλέπω ότι εσείς ρωτάτε. Δεν γράψαμε εμείς ποινικές ευθύνες. Είπαμε ενδείξεις σοβαρών ευθυνών. Ποινικών. Αντιθέτως, ποινικών. Για... Όχι. Όχι. Ενδείξεις σοβαρών εξεταστική ευθυνών. Το ερώτημά μου είναι γιατί δεν πήρε πρωτοβουλία ένα από τα δύο κόμματα να προτείνει τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Ήταν 4 τα κόμματα. Θα σας υπενθυμίσω, κύριε. Ήταν 2 που είχαν τη δυνατότητα και τον αριθμό να συγκροτήσουν. Ήταν τη δυνατότητα να φωνάξουν. Ωραία. Να απαντήσω στο ερώτημα. Δώστε μία απάντηση για να κλείσουμε, κύριε Τραγάκη, και να έρθουμε στο ερώτημα. Να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Τσούκαλη. Θα σας υπενθυμίσω, κύριε Τσούκαλη, ότι τα άλλα τρία κόμματα τα οποία συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή μιλούσαν αποκλειστικά μόνο για πολιτικές ευθύνες. Εμείς μιλήσαμε για ενδείξεις σοβαρών ευθυνών, αναμένοντας τα αποτελέσματα του ανοίγματος των λογαριασμών. Και όταν άνοιξαν λογαριασμοί, απεδείχθη περίτρανα ότι όλα αυτά τα οποία λέγαμε για τους λογαριασμούς ήταν αληθή και δεν ήταν αριθμοί τηλεφώνου. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Τραγάκη. Εγώ θα ήθελα, με συγχωρείτε, κλείνοντας, να τονίσω για μια ακόμα φορά ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα που μας είχε δώσει η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ήταν μόνο, το τονίζω το μόνο, για τα οπλικά συστήματα Τόρμι 1 και TPQ 37. Και να σας θυμίσω. Αλλά είχατε βρει ευθύνη. Σημερινή είδηση ότι επιστρέφονται χρήματα από μίζες. Και μάλιστα άκουσα στις ειδήσεις
ότι επιχειρηματίας επέστρεψε στο δημόσιο 7,5 εκατομμύρια ευρώ που του είχε δώσει ως μπόγκος από το Stormy 1. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Να σας πω και εγώ άλλη μια είδηση, ότι θα κοιμηθώ το βράδυ, γιατί μέχρι τώρα δεν κοιμόμουν. Είχα δύο αγωγές από τον Μπέλτσιο, μία αγωγή από τον Εμμανουήλ, δύο αγωγές από τον Τζοχατζόπουλο, του οποίου ο δικηγόρος ο κύριος Παγορόπουλος είναι εδώ, και αρκετά άλλα. Και εσείς βγήκατε και είπατε ότι 10 χρόνια πριν υπήρχαν ενδείξεις σοβαρές για ποινικές τους ευθύνες και η πολιτεία δεν είχε κάνει τίποτε. Αυτή είναι, αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι αυτό. Αυτό και είναι να κλείσω εγώ λέγοντας ότι το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι μετά το άνοιγμα των λογαριασμών που έγινε μετά από 4 χρόνια, κινήθηκε όλη η ποινική διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα πάμε σε μια μικρή διδάσκεια.